Καταρχήν, έχω την εντύπωση πως θα ήταν σημαία της Ελλάδος. Η Ελλάδα είναι συνυφασμένη με το σταυρό, με τη θρησκεία μας. Το σύμβολό μας είναι αυτό. Μπλε, άσπρο και σταυρός. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον δεν συμφωνεί γι' αυτό και υπάρχουν πιέσεις για την κατάργηση του ελληνικού του σταυρού από την ελληνική σημαία. Εδώ πρέπει να αντιδράσουμε δυναμικά, πρέπει να αντιδράσουμε. Ξέρω εγώ, πρέπει να βρούμε τρόπο να αντιδράσουμε. Διδαχθήκαμε με άλλα πράγματα στη ζωή μας και με αυτά θα απομείνουμε που λένε στην Κρήτη. Πόσα από αυτά έχουν? Πολύ ελάχιστα και προσπαθούμε αυτά τα ελάχιστα τουλάχιστον να τα διατηρήσουμε. Εκεί πρέπει να αντιδράσουμε. Εσύ, εγώ, ο ελληνικός λαός. Μέχρι πότε? Βλέπατε όταν αντιδρούσαμε για κάτι τέτοιο ο ελληνικός λαός? Όχι βέβαια, αλλά επίσης θέλω να λέω ο ελληνικός λαός είναι ένας λαός ο οποίος έχει τη θρησκεία του. Ο ελληνικός λαός έχει την υπομονή του, έχει την επιμονή του, αλλά βάρδα λέει μη σηκωθεί και μη σηκώσει τη χέρα του. Δεν γλιτώνει κανένας παλικάρι μου. Πράγμα άλλο δεν έχω να σου πω. Δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι καλό αυτό. Πρέπει να αντιδράσουμε. Φυσικά πρέπει να αντιδράσουμε. Εσείς δεν σας λέει αυτό ότι προχωράνε και άλλο? Δεν μπορώ τώρα να απαντήσω, πρέπει να σκεφτώ. Σας προβληματίζει πάντως? Φυσικά. Γιατί πιστεύετε ότι γίνεται αυτό? Πάντως για θρησκευτικούς λόγους. Άλλο τίποτα δεν μπορώ να καταλάβω. Κανείς δεν μπορέσει να βγάλει το σταυρό από τη σημαία. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να τον ακουμπήσει το σταυρό από τη σημαία και επομένως δεν πρόκειται να ασχοληθούμε σοβαρά με τέτοιο αντικείμενο. Θα πούμε δύο πράγματα, θα ξεφύγουμε από τα συνηθισμένα, από αυτά τα οποία πρόκειται να έρθουν, από τον ΕΝΦΙ, από το ότι έχουμε να πληρώσουμε για να μας κατευθύνουν σε θέματα τα οποία ναι, μεν έχουν πολύ μεγάλη σημασία, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να πειραχτούν, γιατί είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι, οι κυβερνήτες που το κάνουν σκόπιμα για να ξεφύγουμε και να ασχοληθούμε με διαφορετικά από αυτά τα οποία πρέπει. Απροσανατολισμός πήρες. Θεωρώ ότι είναι το πιο άσχημο πράγμα που μπορεί να γίνει ποτέ για την ιστορία της Ελλάδος. Θεωρώ ότι αυτό είναι εβραϊκό θέμα και οι Εβραίοι θέλουν να το βγάλουν. Ας καθίσουμε πάλι στους καλαπέδες και κοιτάμε τους καλαπέδες το τι θα ακολουθήσει. Το γεγονός ότι περισσότεροι θα μείνουν σε αυτό απλά, ότι δεν θέλουμε να γίνει αυτό και δεν θα αντιδράσει κανένας, πώς το κρίνετε? Είπαμε τώρα ότι το τελευταίο καιρό έχουμε γίνει του καναπέ. Ο καθένας όπου βρίσκεται μιλάει μεταξύ μας και λέει κάτι κακό, αυτό κακό το άλλο, και όταν πρέπει να αντιδράσουμε δεν αντιδράει κανένας. Το σταυρό, ποιος το είπε αυτό να το βγάλουν? Προωθείτε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά κάνουν. Εμείς δεν βγάζουμε σταυρό, εκεί θα τον έχουμε και θα το σταυρώσουμε όλους.